Παίξε τώρα με 111 ευρώ μπόνους εγγραφής. winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Μέχρι και την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Ασαλαμίνα, η ομάδα η οποία τον γαλούχησε ποδοσφαιρικά. Ο Ελουντού θα κάνει το σούτ, μπάλα στο δοκάρι. Προσπάθεια από τον Σάρλ Ελουντού. Από την προτριετία, όταν είχαν μετάσχει για πρώτη φορά στα play-off του πρώτου γκρουπ. Το γύρισμα εδώ για τον Τιάγκο. Βρέθηκε στο έδαφος ο Κριάνος Χριστοδούλου. Το σούτ από τον Μαργκάσα, 1-0. Στο πέμπτο λεπτό και στη δεύτερη τελική της στην εστία του Μεχίας, η Νέα Σαλαμίνα παίρνει κεφάλι στο σκορ απέναντι στην Ομόνια. Ο Νουέγκμπου θα κάνει το γύρισμα. Το γύρισμα για τον Τιάγκο. Βρέθηκε στο έδαφος ο Κριάνος Χριστοδούλου. Η μπάλα στον Μαργκάσα με τη μία εκτέλεσε, καθώς η μπάλα στρώθηκε στο αριστερό. Η ασίστ πιστώνεται στον Τιάγκο, το τέρμα στον Μαργκάσα. Και το 1-0 για τη Νέα Σαλαμίνα είναι γεγονός. Το βλέπουμε ξανά. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού. Κεφαλιά γύρισμα για τον Ζαΐλσον. Η σέντρα του για τον Ονουέγκου. Κεφαλιά από τον Μότα. Ελουντού στα όρια της περιοχής. Το σούτ από τον Κωστή. Σε κόρνερ βρήκε την μπάλα με τα ακροδάχτυλα. Ο Μεχίας εκτελείται το κόρνερ. Η κεφαλιά του Γκολομπάρτ. Με διπλή προσπάθεια. Νέα πρόσκληση στο δοκάρι στο 12ο λεπτό. Προσπαθεί για σέντρα. Πέρασε μπάλα τον Γκολομπάρτ και 1-1 από τον Μαυρία. Το τσαφ στην άμυνα της Νέας Σαλαμίνας φέρνει την ισοφάριση για την Ομόνια στο 18ο λεπτό. Δεν είχε περιθώριο αντίδρασης ο Βεσελόφσκι. Ήταν κοντινή η απόσταση. Το βλέπουμε πώς επετεύθη. Από το πλάγιο έγινε η σέντρα. Το τσαφ από τον Γκολομπάρτ. Την μπάλα περνάει κάτω από το πόδι του. Βρήκε αέρα στην προσπάθεια απομάκρυνσης. Ο Μανρίκε λοιπόν γίνεται ο δημιουργός. Αυτός με τη μία στον Μόντες. Και τώρα ο Μότα που προωθήθηκε γρήγορα. Η παλιά του χαμηλά. Ο Κολοβός με τη μία το σούτ. Υπέροχο τέρμα. Στο 23ο λεπτό. Ένα τέρμα εξαιρετικής ομορφιάς από τον Δημήτρη Κολοβό. Ξανά η φάση από την παλιά του Μαυρία. Ο Κολοβός ερχόμενος με το δεξί. Θα βρει την μπάλα ακριβώς όπως το έχει στο νου του. Με συγχωρείτε, ο Μότα είναι ο παίχτης ο οποίος έκανε την παλιά. Το τελείωμα από τον διεθνή Ελλαδίτη μεσοεπιθετικό. Και το 1-2 για την Ομόνια είναι γεγονός. Τέταρτο τέρμα στη σεζόν για τον Δημήτρη Κολοβό. Σφύριξε ο διαιτητής. Κορέα πέρασε μπάλα από το τείχος. Ευκαιρία, πετάχτηκε ο Φουστάρ, δεν πρόλαβε. Εκτελείται τώρα κεφαλιά. Μπάλα θα βγει εκτός περιοχής, εκεί που είναι ο Κωστή και επιστρέφει για τον Τιάγκο. Απέναντι στον Μόντες. Θα βγάλει τη σέντρα με τα αριστερό. Κεφαλιά από τον Λοέ. Ελουντού, ωραία η τρίπλα του, το σούτ στα δίχτυα. Απίστευτο τέρμα. Ταρακουνάει το πλεκτό του Μεχίας. 2-2 στο 34ο λεπτό. Και τα συγχαρητήρια από τον Σάβα Πουρσαητίδη. Τέταρτο τέρμα και κοιτάξτε το ξανά. Πραγματικά υπέροχο. Κατεβάζει την μπάλα. Κάνει την τρίπλα για να ξεμαρκαριστεί και με τη μία εκτελεί με το αριστερό. Εδώ δείτε. Είχε αίσθηση του χώρου ότι ερχόταν παίκτης να το μαρκάρει. Έκανε την κίνηση να τον αποφύγει. Ελευθερώθηκε και μόλις η μπάλα πήγε στο αριστερό. Κοιτάξτε το σουτ με πόσα φάλτσα. Αυτό στον Μαυρία. Η σέντρα του κεφαλιά, τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Μόντες. Μέσα στην περιοχή πάσα πολύ έξυπνη Μανρί και θα κάνει το γύρισμα, η ευκαιρία. Έκοψε ο Ρέινολτς ως απομηχανίστεος. Γενικότερα και όταν δίνει την μπάλα δημιουργεί τα ρήγματα η Ομόνια. Και αυτό θέλει ο προπονητής του. Να δούμε εδώ την προσπάθεια για τη Σαλαμίνα. Ελουντού. Η μπάλα φτάνει στον Τιάγκο με τη μία, τελείωμα, τρομερό γκολ. Πραγματικά πέρασε η μπάλα από τον Ονουέκ που δεν κατάφερε να φτάσει σε τελική. Ήρθε ο Τιάγκο από πίσω. Η προσπάθεια ξεκίνησε από τον Ζαΐλσον Αραούζο. Η πάσα για τον Ελουντού, το γύρισμα προς τον Ονουέκ που η μπάλα στρώνεται στον Τιάγκο. Και αυτός με βραζιλιάνικη φινέτσα στην κίνηση και με την μπάλα στον αέρα θα επιχειρήσει το σουτ. Όπως είπαμε, παρά την προσπάθεια του Μεχίας δεν κατάφερε να αποτρέψει το 3-2. Ελουντού. Θα κάνει το γύρισμα στην περιοχή. Το σούτ από τον Κορέα, 4-2. Ο Κορέα είναι αυτός ο οποίος προσθέτει το όνομά του στη λίστα των σκόρερ. Ο Ελουντού κατάφερε να βρει χώρο για το γύρισμα. Η μπάλα πέρασε από πολλούς. Στρώθηκε στον Κορέα με τη μία το αριστερό. Στην κλειστή γωνία, αλλά με πολύ ταχύτητα και πολύ δύναμη η μπάλα, έπεσε ο Μεχίας. Δεν μπορούσε όμως και πάλι για ακόμη μια φορά στη βραδιά να αποτρέψει την παραβίαση της εστίας του.
Ο Τιάγκο πέρασε την μπάλα, 5-2 από τον Ομουέκμπου. Αυτή τη φορά η άμυνα της Ομόνιας έμεινε άγαλμα, στημένη να παρακολουθεί. Εδώ να δούμε αν έφυγε από κανονική θέση. 5-2. Παντελώς αμαρκάριστος και το 5-2. Εδώ ξανά η φάση. Την ώρα που φεύγει η μπάλα, να δούμε τον Ομουέκμπου αν... Υπάρχει, ναι, υπάρχει το ενδεχόμενο για το οποίο διαμαρτυρήθηκε και ο Κούσουλος, ο παίκτης, να έφυγε από αντικανονική θέση. Έχουν η καλύτερη κουπουνοσελία του διαδικτύου. Wimaster.com το CY. Εμπατουράζει ποιά είναι το πόλους σου. Όλοι οι παίκτες παίζουν εδώ.